Εδώ είμαστε, καλησπέρα ή καλημέρα για όσους σηκώθηκαν πριν από λίγο, υπάρχουν και αυτοί. Παρασκευή 28 Ιουνίου, τέλος της εβδομάδας, τελευταίο ΠΑΟΚ 24 για αυτή την εβδομάδα. Από τη Δευτέρα και μετά και σχεδόν για έναν ολόκληρο μήνα, ουσιαστικά η καρδιά του ΠΑΟΚ θα χτυπάει στο εξωτερικό, σε Ολλανδία για ένα τρίμερο, Ρουμανία και 5 μέρες Ελλάδα, αλλά της ουσίας όλες τις μέρες του μήνα ο ΠΑΟΚ θα είναι στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα πάμε στο ξεκίνημα στο Σταύρο Κόλκα, ο οποίος είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Σταύρο, τι γίνεται? Τι να γίνει, καλησπέρα, καλησπέρα. Μάλλον είναι μετά τις 12 από την Ιδιόλου στη Αθήνα. Ναι, και μόλις είναι να βγούμε στον αέρα, έρχεται ο Γύρος που πουλάει καρπούζια. Βαλτίνε, ρε. Δεν θα πείσω κανέναν ότι είμαι στην Αθήνα. Καλησπέρα του Σεφίδη. Παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι της Εθνικής Συνέλευσης της ΕΠΟ για τον οικονομικό απολογισμό. Τόσο άντεξα, παιδιά, αποχώρησα. Ναι. Μερικά πράγματα στη ζωή δεν αντέχονται. Πραγματικά, καμιά φορά λυπάμαι τους κυβερνητικούς ρεπόρτερ. Σε χώρα στο χώρο διαφορά με αυτά που γράφουν, αυτό που βιώνουν, το λες και απάνθρωπο. Ναι. Ναι. Αυτό που κράτησα από την όλη διαδικασία είναι την αρχική τοποθέτηση του Χούμπελ, γιατί η αντιπολίτευση δεδομένη πολιτική στιγμή έχει ως στόχο να πατήσει στην μεγάλη πληρωμή του Μέλλο Περέιρα για να δημιουργήσει μια κατάσταση. Πήρε το λόγο αρχικά ο αξιωματούχος της FIFA και είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είχαμε ουσιαστικά, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοια πράγματα. Όπως πολύ σωστά είδα ένα άρθρο που υπήρχε και που το μετέφρασαν, σταματήστε να μασώνετε, έγραφε, ουσιαστικά γι' αυτό έγραφε, γιατί δεν μπορείτε να σωθείτε. Ναι, ναι. Ουσιαστικά καλείστε να σωθείτε. Είδαμε, λέει, έναν τελικό χωρίς κόσμο, είδαμε βία παντού, είδαμε διαιτητές να πιέζονται, είδαμε εκβιασμούς, εμείς έχουμε στόχο να βγάλουμε μια νέα φουνιά διαιτητών οι οποίοι δεν θα επηρεάζονται. Είδαμε παιχνίδια με περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι στην Λωρίδα της Γάζας, είτε χαρακτηριστικά σε κάποια φάση. Και εκεί που έκοψε τα πόδια της αντιπολίτευσης ήταν ο Νίκο, ότι μετά ότι ο κύριος Γραμμένος μου εισηγήθηκε αν είναι εύκολο να πληρώσουμε εμείς τον μισθό του Μέλλο Περέιρα. Το έχω μεταφέρει ήδη και είμαι εδώ έτοιμος να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο. Εκεί ουσιαστικά ο Χούμπερ έκοψε τα πόδια της αντιπολίτευσης. Με τακτικά βέβαια να είναι μετρημένα, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και αρκετή υποκρισία. Η διοίκηση Γραμμένου νομίζω ότι ελέγχει περίπου 36-37 από τους 55 παρευρισκόμενους, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο οικονομικός απολογισμός θα ψηφιζόταν, κάτι το οποίο θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κρατάμε αυτό. Πήγαμε όταν ξεκίνησαν οι ομιλίες από προέδρους του ΝΕΠΣ. Ο καθένας δηλαδή κάτι, δικαιολογημένο κάθε άνθρωπος κοιτάει τα δικά του συμφέροντα και τα... αλλά ως ένα βαθμό και αυτό παραπάει καμιά φορά. Γιατί πρέπει να κοιτάμε το συνολικό. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι και πώς. Είχαμε εντάσεις, Σταύρο, ηρεμία, τι κλίμα υπάρχει. Ήταν όλα πολύ ήρεμα. Τώρα πια δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα είχα ειδοποιηθεί τη σχέση, αν συνέβαινε κάτι. Ναι. Υπόθηκε κάτι για το ΒΑΡ, κάτι που να διαφέρει το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του νέου πρωταθλήματος? Όχι, όχι. Ο Δήμος Γραμμένος έκανε μια ομιλία για το πώς θα δεις και τι προσπαθεί να κάνει για το γραφείο που συγχρονίζονται, για τη γραφειοκρατία που μειώνεται μέσα από συγκεκριμένα λογισμικά, για το αστυνομικό ποδόσφαιρο, τα λεφτά που έχει δώσει σε αυτό και το πώς πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για να σωθεί, γιατί είναι σε μια πολύ κακή κατάσταση. Γενικά υπήρχε για τις εθνικές ομάδες που δουλεύουν σε υποδομές και τα λοιπά. Και πώς μπορεί να προσπαθεί να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη για την ΕΠΟ, η οποία όντως μετά τις χρήσεις της προηγούμενης δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ουσιαστικά η είδηση είναι η τοποθέτηση του Χούμπελ, έτσι είναι? Τα υπόλοιπα δεν βγαίνει κάποια... Τα υπόλοιπα δεν τους έκανε σοφότερο, ας πούμε, έκανε τους παρευρισκομένους σοφότερους? Όχι, γιατί όλο το παιχνίδι είναι των εντυπώσεων και όπως και να το κάνουμε, οι εντυπώσεις είναι αυτές που δημιουργούν και ένα κλίμα. Όταν εσύ έχεις πάει ως αντιπολίτευση να πατήσεις στο μισθό του Περέιρα, θα το δεχτώ εγώ αυτό,
Δηλαδή δεν μπορεί να μου επιβάλλει κάποιος να πληρώνω ένα ποσό σε ένα στέλεχος που επέλεξε αυτός. Θα το δεχτώ. Ναι. Έχει μια βάση. Ωραία, δεν θέλω να είμαι παράλογος. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το θέμα λύνεται, πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο πάλι μαντάτη περίπτωση να σηκώσει τους τόνους. Ναι. Εντάξει, ήταν και κλασική άνθρωπη που μπορεί να σηκώσει τους τόνους για ψιλοπίδημα, αλλά δεν θα έχει κάποια ουσία όλη αυτή η διαδικασία. Σωστά, ναι. Θα... Θα έχει συνέλευση και την επόμενη εβδομάδα, θα ακυρώσει το ταξίδι στην Ολλανδία, θα κάτσει στην Αθήνα να δει την ΕΠΟ. Μπα. Όχι. Δεν νομίζω. Λέω, μήπως ενθουσιάστηκες ρε παιδί μου από το κομμάτι του ρεπορτάζ αυτό. Όχι. Δεν σε ψήνει. Θα προτιμήσεις να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ναι. Μάλιστα. Να πάμε στα δικά μας. Για πάμε στα δικά μας. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσω. Με τη μεταγραφή του Στοχ να ολοκληρώνεται, να περιμένουμε τον Αυγούστο Ντούγκλας και αυτόν. Αλλά μαθαίνω ότι και ο Λουτσέσκου είναι λίγο στη μουρμούρα, δικαιολογημένο. Κυρίως για το κομμάτι των κεντρικών χαφ δεν έχει λύσεις αξιόπιστες, δεν έχει χρονική τιμή. Και αυτό είναι θέμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το θέμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν με ρωτήσει κάποιος είναι ο Ρουμάνος ικανοποιημένος από αυτό που στην διαδεδομένη χρονική στιγμή. Από όχι. Βέβαια. Άρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ έτσι ώστε να φύγουμε τη Δευτέρα όπως πρέπει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με πρόντας 36 μέρες μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επί του πρακτέου τι σημαίνει να ικανοποιηθεί? Να πάρει δύο χαφ που να τα βάλει αύριο να παίξουμε. Ναι. Για ένα αριστερό μπακ. Φαντάζομαι ο ένας από τους δύο χαφ είναι ο Αυγούστο, έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι ο Αυγούστο είναι παίκτης που έρχεται την Βραζιλία χωρίς να έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Χωρίς να έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις δεν μπορεί να πεις με σιγουριά ότι θα παίξει αύριο. Ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέω. Το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία, παιδιά, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ πιο ελεύθερο, είναι λιγότερο τακτικό, βασίζεται 100% στη τεχνική, βασίζεται στις υπερβολικές ενέργειες, στο θέαμα τέλος πάντων. Δεν είναι το τακτικό παιχνίδι που έχουμε στην Ευρώπη, πόσο μάλλον από μεσογειακές ομάδες που στηρίζονται πιο πολύ σε αυτό παρά στα αθλητικά στοιχεία. Ναι. Όπως κάνουν οι βορειοευρωπαϊκές τέλος πάντων. Εγώ δεν θυμάμαι παίκτη που να ήρθε από τη Βραζιλία απευθείας και να έπαιξε. Αν θυμάσαι εσύ, άλλο μάτι. Σε αυτό το επίπεδο όχι. Εντάξει, τώρα αν πάμε στις μεταγραφές 45 εκατομμυρίων, οκ. Okay. Αλλά και εκεί υπάρχουν θέματα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι... Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Τώρα μην είμαστε υπερβολικοί. Και μην φορτώσουμε το παιδί τώρα που θα έρθει εδώ πέρα 22 χρονών. Αρχίζει πολύ στον τη χώρα του απέτηση να είναι έτοιμος ενώ δεν φάνει. Ναι. Παράλληλα, ξέρουμε ότι ο Βέλπρουμ δεν είναι καλά, δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο ίδιος λέει μπορεί, εγώ λέω δεν μπορεί. Ναι. Α, λοιπόν υπάρχουν ζητήματα πολύ κομβικά. Πάρα πολύ κομβικά ζητήματα. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα πάνε. Ας ελπίσουμε να μην ξεφύγει το πράγμα. Γιατί καμιά φορά ξέρεις τον ΠΑΟΚ είμαστε σε μια λεπτή γραμμή. Έχουμε μάθει. Αλήθεια είναι αυτό. Λεπτή γραμμή. Ναι. Αλλά είναι κρίσιμες οι μέρες. Έχει έρθει ο Σαββίδης εδώ. Προφανώς και θα συναντήσω τον Τσέσκο. Γιατί δεν έχουν καιρό να τα πούνε, πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις από κοινού. Θα δούμε πώς θα καταλήξει και αυτή η ιστορία. Πάντως η μεταγραφή Στοχ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί είναι ένας παίκτης που άλλο δεν παίρνει. Βέβαια. Εντάξει, ο Στοχ μιλάμε για ένα παίκτη top, για ένα παίκτη που έχει ηρεμήσει, επειδή ακούω και πολλές υπερβολές, παιδιά δεν ήταν εδώ. Τις χοντράδες πίνει τις έκανε, δεν ήταν για να έξω όλη την ώρα και εδώ, δεν ήταν εδώ, Θεσσαλονίκη τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Που και σε μια χρονιά Σταύρο που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στα καλά του, δεν είχε την ισορροπία που έχει τώρα και τις προοπτικές, 10 γκολ και 10 assists έβγαλε ο Σλοβάκος. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς και τσαπά. Δεν είναι ότι πέτυχε ένα γκολ και έβαλε 2 assists, οπότε εντάξει. Όχι ότι πήρε... Μια χαρά ήταν στην αρχή, μια χαρά ήταν στο τέλος. Εκεί ενδιάμεσα λίγο το έχασε, είχε κάποια θέματα με τον Στέφανς. Γενικά ο ΠΑΟΚ και ο Στέφανς δεν κολλήσανε ποτέ. Ήταν μια ομάδα η οποία
πόνταρε πολύ στο ατομικό ταλέντο και όχι στο τακτικό κομμάτι, κάτι το οποίο βέβαια έφερε και πολλές ανατροπές αυτή μας εκείνη τη χρονιά. Ναι. Η ομάδα δεχόταν γκολ εύκολα και τα γύρισε με τα λογοποιότητας. Γενικά τέλος πάντων δεν ήμασταν και στην καλύτερη δυνατή φάση. Ήταν μια μυστήρια χρονιά που φάνηκε από την προετοιμασία, ναι. Σταύρο, που κουμάντο έκανε ολόκληρο ουσιαστικά και είχε λιώσει το παγκάκι ο Στέφενς. Θα μου πεις, έτσι έμαθε να δουλεύει ο Στέφενς. Θεώρησε ναι, ότι... αλλά η ουσία είναι ότι δεν είδαμε τακτικό ποδόσφαιρο καθόλου. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ των 25 εκατομμυρίων τότε έκανε 4 μήνες και κερδίσει 20 ευρώ. Τι γίνεται εκεί. Το μακρύ του παιχνίδι στον Εργοτέλη, 0-2 το έκανε 2-2 ο Εργοτέλης. Ναι. Και ο πιλότος θα μου λέει θα το ρίξω. Μέσα στα νεύρα, ενώ πετούσαμε κάπου στη μέση της διαδρομής, ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει Σταύρο δεν είμαι καλά. Θα το ρίξω και έξω να κουβέντει τη μόνη. Ναι, μέσα στον αέρα. Από κάτω τι και αυτό. Από κάτω τι και θάλασσα ή βουνά. Τι... Όχι, ξηρά. Δεν ξέρω τι άλλο διάδρομο έχει διαλέξει. Ξηρά έχει. Ναι, ούτε καν θάλασσα δηλαδή. Ναι. Να έχεις μια ελπίδα. Δηλαδή ούτε ένα μπλουμ δεν κάναμε. Ναι. Όχι, κατευθείαν στα βουνά θα βγάμε. Την πεδιάδα για να κρυβεί κάπου στη Θεσσαλία πρέπει να μάθουμε. Μια χαρά. Ναι. Είχε, φαντάζεσαι να χτυπάμε και να πέφαμε πάνω στους μάστες. Και εγώ το σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα. Να σου πω την εσύ δεν είσαι ο Κόλκας, ρε παιδιά. Έπεσε από τα 80.000 πόδια λίγο. Όχι, τι γίνεται, ρε. Από τα γύρω-γύρω. Ναι. Από τα γύρω-γύρω θες να σχολιάσεις κάτι. Ο Κάνιας στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κάνιας στον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει. Πλησιάζει. Εμένα μου άρεσε ο Κάνιας. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Δηλαδή θα αισθανόμουν πιο καλά αν τον είχαμε στο ρόφο σήμερα. Δεν ξέρω τι θα έρθει αύριο. Ναι. Πριν το ακούσω. Ο οποίος ακούσε παιδιά γιατί τώρα δικούμε. Μπορεί σε 6 μήνες να είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να τον πιέσουμε να είναι έτοιμος. Για παιδί εδώ που οι πιθανότητες δεν είναι με το να είναι έτοιμος. Ναι. Εντάξει. Θα πρέπει, αν κάτι κάναμε στο ΠΑΟΚ γενικά και έφτασε ο ΠΑΟΚ εδώ που έχει, είναι ο ρεαλισμός. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άμα θέλουμε να ωραιοποιούμε την κατάσταση, εύκολο είναι και ευάκουστο. Το ακούει ο άλλος και λέει τι ωραία τα λέει. Αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα. Ναι. Ο Σάχοφ είναι κοντά στην Λέτσε, γράφουν Ιταλοί. Ανέβηκε. Νομίζω πως ναι. Δεν είμαι φαν της ΣΕΡΕΕ. Συγχωρώ χάρτη στον Ουάρδα Σταύρο. Στην Αίγυπτο. Δεύτερη ευκαιρία. Δεν σου έχω πει, έχω ταξιδέψει 50 χώρες. Τι γίνεται, ρε. Τα μεγαλύτερα λαμόγια που έχω συναντήσει είναι οι δικοί μας και οι Αιγύπτιοι. Δηλαδή εμείς οι δύο, εμείς και οι Αιγύπτιοι, είμαστε τα μεγαλύτερα λαμόγια που υπάρχουν. Δεν ξέρεις από τα σούφι. Φοβερό. Τάισα για να κάνω συνέντευξη στο Σικαμπάλα, έδωσα λεφτά στον προπονητή της Εθνικής Ελπίδων που τον κουβάλισε στην προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων όταν ήταν ο παίκτης της Εθνικής Ανδρών. Δηλαδή σαν να πάρω εγώ τώρα τον Κορμπέλη για να τον πάω να προπονηθεί με την Άντερ 21 στην Εθνική για να τον κάνει συνέντευξη για να σπίσει την Σουηδία. Εσύ έδωσες λεφτά, ο άλλος τα πήρε, δεν τράπηκε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν τα πήρε, παιδιά. Έφαγα σε 29 ώρες 2.500 ευρώ. Με συμπεριλαμβανομένο και τα πουζουνίδια χωρώ της κοιλιάς και τέτοια. Έτσι. Άρα... Δεν σου είπε ο προπονητής της Εθνικής, αδερφέ, δεν είναι ανάγκη. Μου ζητήσανε μετά απόδειξη από την εφημερίδα, αποδείξη. Ναι. Και εκεί είπε στην γέννη. Με τι αποδείξη. Ας έκανες καμιά χειρόγραφη. Προπονητής Εθνικής Ελπίδων, 300 ευρώ. 400. 400 πήρε. Του δώσα 2 μιλιάδες κάτι. Για πότε έφερε τον παίκτη, μου έλεγε ο μάνατζερ του ότι είναι στο Ασουάν, καμιά 800 χιλιόμετρα νότια. Εντάξει. Εκεί αν πήγε να φέρει, δεν θα μιλούσε με τον αέρα. Ναι. Και αν δεν προλάβαινε τότε τη διευθυντή σπουδή τη Western Union να μου στείλει και άλλα λεφτά να πληρωθεί η ομάδα που είχα φτιάξει, θα ήταν τα κόκαλά μου τώρα κάπου θα μένα τώρα τι έγινε. Αυτό που λέγαμε προχθές με τον Νίκο ήταν γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα για βιντεοσκόπηση μέσω ενός κινητού τότε και να έχουν μείνει 10 βίντεο στην ιστορία. Ναι. Τουλάχιστον 10, λέω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 20. Τόσοι μου συναδέλφους στο Βελιγράδι και είναι οι καλύτεροι. Ναι. Εκεί πήγα να πεθάνω. Εκεί οριακά. Τέτοιο μπίστο δεν έχω δει στη ζωή μου. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα ποτέ.
Νομίζω ότι σέβη, δεν ξέρω, έχεις ο πόλεμος. Τέλος πάντων. Αυτά είναι ολίγες τα θέματά μας. Κάντε το σταυρό σου, γενικά. Κάντε, έτσι που είσαι καλός χριστιανός εγώ, μου μπορεί να διαπιάσει. Ναι. Εντάξει. Και επανερχόμαστε. Έχεις να σχολιάσεις κάτι για Ζερμέν Λένς και ΠΑΟΚ Ολυμπιακό που είναι πακέτο στην Τουρκία. Δηλαδή φανατικό, ό,τι παίκτη βρίσκει, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Λένς είναι παίκτης, παίζει στα εξτρέμ. Δεν πήραμε το στόχο. Δεν νομίζω να έχουμε άλλο δαλκά. Ναι. Στα εξτρέμ. Ο Λένς νομίζω ότι κάποτε ήταν καλός στην Αϊτχόβεν και μετά μην τον είδατε τον Παναή. Πόσα χρόνια έχει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο, να κάνει δηλαδή καλή χρονιά. 4-5, 6. Φωτογραφίες του παίκτη του Ολυμπιακού της ΙΔΕΣ, του καινούριου. Σε μεδό. Που έχει πιο πολλά κιλά από μένα και από σένα. Σε μεδό. Ναι. Σε μεδό είναι καλός παίκτης, να ξέρεις. Καλός είναι, εγώ σου λέω. Μην ειρωνεύεσαι. Την εικόνα που είδαμε. Καλός παίκτης. Την εικόνα που είδαμε. Απλά το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι και ψυχολογικά αν τον έχει επηρεάσει το γεγονός ότι συνεδρίζει για δυστυχίες, απαγωγές κτλ. Άμα είναι και λίγο ευαίσθητος, θα έχει τα θέματα του, δεν θα επανέλθει. Ναι. Αλλά γενικά είναι καλός παίκτης. Δηλαδή όταν ήταν ποδοσφαιριστής ήταν πολύ καλός. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα. Ωραία. Καλά. Θα σχολιάσουμε με τον Νίκο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που ζήτησε 20 εκατομμύρια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τι άλλο θα. Ζήτησε 20 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Ότι χωρίς γήπεδο δεν αναλαμβάνω την ΠΑΕ και θέλω να γίνουμε Μπαρτσελόνα. Οπότε να μαζευτούν 20 εκατομμύρια. Από επιφανής αυτό και φιλάθλους. Το γνωστό. Δεν μας είναι σύνδεδο στο Facebook. Χρειαζόμαστε 3 εκατομμύρια για να αγοράσουμε κάτι. Που βρες κάτι που με ενδιαφέρει και να πληρώσει ο κόσμος. Εντάξει. Να πούμε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Να την πάρουμε εμείς. Όχι, για μένα μαζί με τα εκατομμύρια τα φάμε εμείς. Γιατί δεν τα δώσουμε. Σωστό και αυτό. Μπράβο. Ωραία. Από ζητάνε. Πάντα σκέφτεσαι. Πάντα σκέφτεσαι καλύτερα από μένα. Ναι, ναι. Ωραία. Με 3 εκατομμύρια καλά θα είμαστε. Δεν θα είχαμε θεματάκια. Μπορεί να μην δουλεύαμε κιόλας ξανά. Μπορεί να μην ζούσαμε πάνω από ένα μήνα με 3 εκατομμύρια. Με 3 εκατομμύρια δεν ζούσαμε πάνω από ένα μήνα. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, ναι. Άρα ένα μικρότερο ποσό. 800.000, ναι. Ένα εκατομμύριο, μπας και ναι. Επιβιώσουμε. Ναι, ναι, ναι. Σ' αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ εκεί στα... Ναι, ναι, ναι. Στα πηγαδάκια της ΕΠΟ. Μπορώ, μπαϊ. Έγινε Σταύρο, μπαϊ. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο, που είναι στην Αθήνα για την γενική συνέλευση, την ετήσια της ΕΠΟ. Μας είπε το τι ακριβώς συνέβη. Ουσιαστικά, αυτό που λέγαμε είναι ότι η τοποθέτηση του Χούμπελ είναι αυτή που αξίζει περισσότερο, να το πούμε έτσι, από τα υπόλοιπα. Ότι η FIFA είναι διατεθειμένη να πληρώσει αυτή τους μισθούς του Περέιρα. Άρα η συμμαχία της πρωτεύουσας να μην έχει να πει κάτι γι' αυτό. Θα βρει κάτι άλλο βέβαια, δεν είναι θέμα. Δεν θα ζοριστούν τα παιδιά, κάτι θα βρουν. Έχει μιλήσει και ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Συνεχίζει τη διαδικασία, θα δούμε αν προκύψει κάτι μέχρι τις 2 που θα είμαι στον αέρα και θα σας ενημερώσουμε. Επί του πρακτέου πάντως για το αγωνιστικό κομμάτι ούτε για βάρε υπόθηκε κάτι, ούτε για περισσότερες λεπτομέρειες για την αναδιάθρωση. Διαβάζω ορισμένες φωνές παραγόντων της ΓΑΜΑ Εθνικής ότι θα είναι λάθος η αναδιάθρωση και πώς ανέβουν οι ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League. Ποια ΓΑΜΑ Εθνική, ρε παιδιά. Δηλαδή ακόμα υπάρχουν. Τέλος πάντων, δεν θα μπλέξω στα χωράφια της Β' και της Γ' Εθνικής. Πραγματικά οι πρωταθλήματα πολύ υποβαθμισμένα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν βάλει με το ζόρι στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, Άρη με Β' ομάδες, μπας και σωθεί λίγο το προϊόν. Λοιπόν, με τον Σταύρο φτάσαμε μιλώντας στις 12.30. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήρθε και ο Νίκος. Πήρε θέση. Από την αίθουσα σύνταξη, ναι. Από την αίθουσα σύνταξη, ναι. Τι γίνεται? Τι θα γίνει, μια χαρά. Σέργιο. Μια χαρά. Όλα καλά. Όμορφη Παρασκευούλα στο παρεάκι. Εννοείται Σαββατοκύριακο μπροστά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλοι μου και τα λοιπά. Βέβαια, βέβαια. Τα ωραία αυτά. Thank God it's Friday. Yes. TGIF. Ωραία. Ωραία. Τι έχουμε, φίλε? Τίποτα. Έχουμε ότι ο Μπάνε Μπρέλεβιτς έλυσε τη σιωπή του. Φίλε. Κοίταξε, τυπικά δεν νομίζω να την έλυσε γιατί ήταν γραπτή δήλωση αυτό το. Την έλυσε. Το οποίο. Γράψαμε χθες το ΠΑΟΚ 24 Στέριο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια. Όπως πρώτη γράψαμε εμείς. Μόνο εδώ. Ναι. Εντάξει, να πω την αλήθεια.
δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχήν θα, να πω ότι θα ήταν καλό να έγραφε καμιά παράγραφο ακόμα ο πρόεδρος. Ναι, σωστά. Πολύ με λιτή, την παρούσα πολύ... δήλωση επιβεβαιώνω ότι την 5η 27 έκτου 2019, δηλαδή χθες, ήρθε στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ επίσημη πρόταση από τον κύριο Γιώργο Καραμάνο για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας. Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Αυτό είναι το περιεχόμενο της γραπτής δήλωσης. Όπως είπα και πριν, προσπαθώ να καταλάβω το λόγο αυτής της γραπτής δήλωσης. Μπορώ να σκεφτώ κάποια πράγματα. Ότι ας πούμε από το να γράφετε από... να γράφετε για πρόταση, γράφετε με αλφα γιώτα, για πρόταση για επιβεβαίωση μέχρι το να το λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΑΕ, προφανώς υπάρχει μια απόσταση, οκ. Okay. Απλά προσπαθώ λίγο να καταλάβω αν εξυπηρετεί κάτι παραπάνω, πέρα από αυτά που γίνανε χθες. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κάτι παραπάνω, ωστόσο είναι μια επίσημη τοποθέτηση του πρόεδρου της ΚΑΕ με αφορμή την πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Καραμάνος για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών και όχι του management ναι. της ΚΑΕ για την επόμενη σεζόν και αφού περάσει αυτή η σεζόν να συζητήσει για το θέμα της, του πλειοψηφικού πακέτου. Για μένα άλλα πράγματα είναι πιο σημαντικά πέρα από αυτή την επιβεβαίωση. Το αναφέραμε και χθες αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιβεβαίωση. Νομίζω ότι ο κύριος Καραμάνος χθες έστειλε ένα mail με την πρότασή του αυτή και στον ΑΣ και στους μετόχους της ΚΑΕ και αναφέρομαι στον κύριο Γαλατσόπουλο, στον κύριο Βιολίδη. Επειδή από χθες δεν έχω δει κάποια αντίδραση επίσημη ή ανεπίσημη από πλευράς ΑΣ, εικάζω ότι το όλο θέμα και η όποια αντίδραση τέλος πάντων θα υπάρξει αφού γίνει και μια κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό καταλαβαίνω. Και πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με το ηθικό κομμάτι, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει την καρδιά ναι. χρόνια. Πρέπει να έχει κάνει και με το τυπικό, έτσι. Γιατί έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει τον πλειοψηφικό και των μετοχών. Υπάρχει ο μεγαλύτερος δανειστής, να το πω έτσι, στην εταιρεία και υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει αυτή την εταιρεία. Οπότε πρέπει να γίνει και μια τυπική κουβέντα μαζί του. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η παρουσία του εδώ ίσως επισπεύσει μια τέτοια κουβέντα. Κάπως έτσι. Από όσο ξέρω και μέχρι πριν, χθες το αναφέραμε στο ΠΑΟΚ, δεν είναι πιθανή η παρουσία σήμερα εδώ του κυρίου Καραμάνου. Από όσο ξέρω δεν είναι σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε χθες μια τέτοια σκέψη. Θα κάνουμε λίγο ρεπορτάζ και αργότερα για να μάθουμε αν τελικά βρίσκεται εδώ θέλοντας να κάνει αυτή την κουβέντα με τον κύριο Κατσαρή, με τον κύριο Γαλατσόπουλο, τον κύριο Βιολίδη. Το όλο θέμα, το αναφέραμε και χθες εδώ, νομίζω ότι κάπως λίγο άλλαξε η ατζέντα της κουβέντας από τη στιγμή που άλλαξε και η πρόταση. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε δει κάποια είτε επίσημη αντίδραση από πλευράς ΑΣ, είτε ανεπίσημη, δείχνει λίγο... καλός μου φίλος. Τον είχα και εγώ προπονητής κάποια φάση, να ξέρεις. Ναι. Γυμναστή. Γυμναστή. Μάλιστα. Ναι. Βαλάντης. Καλός. Ασχολείται με τον βόλεϊ πολλά χρόνια. Ο συγκεκριμένος. Κλείνουμε την παρένθεση. Κάπως έχει το πράγμα με τον Καραμάνο. Σήμερα τότε ό,τι καινούργιο υπάρχει φυσικά και θα ενημερώσουμε. Αλλά μέχρι στιγμής, μετά τα χθεσινά, υπάρχει αυτή η δήλωση του Μπάνε Πρέλεβιτς που νομίζω έγινε για λίγο πιο τυπικούς λόγους, να το πω. Λίγο σαν για να γίνει πιο επίσημο το όλο θέμα. Και από εκεί και πέρα κάτι άλλο μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει προκύψει. Έτσι. Γενικά, ξέρεις, υπάρχει πάλι μια φημολογία, μια... Έχω πιο πολύ για ευσεβή πόθο το βλέπω παλιά, παρά για τόσο πολύ κανονικό σενάριο. Ότι η πλευρά του κυρίου Κατσαρή τρέχει τέλος πάντων μία διοίκηση, να το πω έτσι, για την ΚΑΕ, πάλι προφανώς από το δίκαιο και πάλι περιμένοντας τη στήριξη από τον Ιβάν Σαββίδη.
Να γίνουμε κι εμείς σαν την Μπαρτσελόνα, φίλε. Ναι, δεν μου βγαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και είναι αυτό που έχω πει και τις προηγούμενες μέρες και το ξαναλέω και σήμερα, ο μοναδικός ο οποίος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την ΚΑΕ είναι ο Γιώργος Καραμάνος. Είτε αρχικά με το management και στην πορεία για το πλειοψηφικό πακέτο, είτε με την αλλαγή που έκανε από χθες ζητώντας το πλειοψηφικό πακέτο. Και επίσης, από τη στιγμή που το έχει ζητήσει και επίσημα, έτσι, πρέπει να γίνει, να υπάρξει μια απάντηση. Αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Πρέπει να υπάρξει κάτι οριστικό, είτε θετικό είτε αρνητικό. Και δεν βλέπω το λόγο αυτή τη στιγμή του να μην γίνει μια τέτοια κουβέντα, ούτως ώστε αυτό το θέμα να ολοκληρωθεί, είτε απαντώντας η πλευρά του ΠΑΟΚ θετικά και με τον κύριο Καραμάνο να αναλαμβάνει, είτε απαντώντας η πλευρά του ΠΑΟΚ αρνητικά και να ψάξει την επόμενη μέρα αλλιώς. Δεν τον βλέπω το λόγο που δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Σου ξαναλέω, να γίνουμε κι εμείς Μπαρτσελόνα, όπως πρώτη είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. 20 εκατομμυριάκια. Τι ωραία, ρε φίλε, που είναι αυτά στα λόγια. Θα μπορούσε να πει να μην το κουράζει πολύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και να πει: βάλτε 20 εκατομμύρια. Ναι. Επιφανής Παναθηναϊκή και ο απλός κόσμος. Κάντε μου και ένα γήπεδο και αναλαμβάνω. Τι πάει Παναθηναϊκός. Στην προκειμένη περίπτωση που έχει να κάνει με τον Γιαννακόπουλο. Προφανώς, όπως αντιλαμβανόμαστε, όσο δυνατός και να είναι, δεν μπορεί να αφήσει τα πάντα και να ασχολείται μόνο με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Έχει και τις δικές του επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον ουσιαστικά είναι όλες πάνω του. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν και ο πατέρας του και ο θείος του. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Γιαννακόπουλος αυτή τη στιγμή που, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει για το ποδόσφαιρο. Δεν βγαίνει, ρε φίλε, okay, δεν είναι κακό. Δεν σου βγαίνει, ρε φίλε, τα βάζεις κάτω όλα και λες ότι δεν μου βγαίνει και οικονομικά και από πλευράς χρόνου. Γιατί δεν το λέει αυτό το πράγμα προς τα έξω να πει: παιδιά, μην ελπίζετε σε μένα, εγώ δεν μπορώ να δώσω λύση γη. Θα μου πει να κοιτάξει και σε ένα άλλο άθλημα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στον μπάσκετ είναι κάτι άλλο. Κατάλαβε. Αυτό σκεφτόμουν. Είναι λίγο μια κατάσταση η οποία ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω. Και αυτό το. 20 εκατομμύρια ευρώ λέει τόσο εύκολα μαζεύονται, ρε φίλε. Είναι τόσο εύκολα μαζευτούν 20 εκατομμύρια ευρώ από τον κόσμο. Μπράβο, τι να πω. Μακάρι. Μακάρι. Να είναι έτσι, ρε παιδί μου, για να μαζευτούν 20 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα πω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Ο ΠΑΟ γήπεδο έχει. Ναι. Στο μπάσκετ. Ένας Νταλκάς λιγότερος. Σωστά. Μαζέψε 5 εκατομμύρια. και θα αναλάβω εγώ, παιδιά. Όχι, 20. Θα αναλάβω εγώ. Ναι. Θα κάνω μια συνέντευξη τύπου τις επόμενες μέρες. Ναι. Όπως είπε και ο Δημήτρης. 5, πρόσεξε με λίγο. 5 για να αναλάβω. Να αναλάβω χρέη και όλα αυτά, να τα πληρώσω με αυτά τα 5. Ωραία. Ναι, θα τα αναλάβω όλα. Και μετά θα κάνουμε και να ανταλαβαίνουμε, να μαζέψουμε άλλα 2-3 για να κάνουμε. Όχι. Με 5 εκατομμύρια. Ναι. Εννοείται πως ο Ιβάν Σαββίδης δεν μου ζητήσει τα 2,5-3 πώς θα έχει βάλει. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, σαν δείγμα καλής θέλησης θα τα χαρίσει ο πρόεδρος. Ναι. Οπότε πάνε αυτά. Τα σβήνω. Πόσα χρέη έχει το αυτή τη στιγμή, χοντρικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Να σου πω αριθμό. Λοιπόν, θα το ψάξω. Ναι. Μπορεί το πεντάρι λίγο να το ανεβάσω. Γιατί θέλω να κάνω ομάδα, δεν θέλω να απλά συμμετέχουμε. Στα 5 μέσα δεν έχεις τον μπάτζετ ομάδας. Όχι, δεν τα έχω. Από αυτά θα τα κάνω. Μέσα στα 5 και χρέη και μετά. Ναι, τι. Σφιχτώσει, να ξέρεις. Βάλτε τα εσείς. Σφιχτώσει. Μα γι' αυτό είπα, θα το ψάξω λίγο για τα χρέη και αν είναι παραπάνω από ό,τι υπολογίζω. Δηλαδή, αν είναι 1,5, ναι, μου φτάνουν και τα 5. Από... Α, οκ. Okay. Όχι, δεν είναι παραπάνω, νομίζω είναι. Ναι, αν είναι 2,5-3, ρε παιδί μου. Ναι. Θέλω 7. Ωραία. Κάνε μια συνέντευξη τύπου. Πες, γεια σας, είμαι ο Τάδε. Διαφέτωσε. Ναι, ναι. Το χρόνο θα κάνουμε άλλο έρευνο. Και αυτό όλο, ρε φίλε, τι ωραία που το λένε όλοι. Μοντέλο Μπαρτσελόνα. Ναι, ναι. Το έχουν σαν. Ποιο θα γράψει, Νίκο μου, ότι ουτοπία αυτά που ζητάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν βλέπω κάποιο τίτλο. Είσαι τρελός. Στα sites. Συγγνώμη, λίγο. Γενικότερα. Εδώ που είσαι δεν υπάρχει δισκογραφικά κάτι τέτοιο. Αν πα σε τίποτα άλλα. Εντάξει, sites επίσης. Πάλι είναι δισκογραφικά κάτι τέτοιο γιατί ξέρουν ότι σε δισκογραφικά κάτι τέτοιο θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Γιατί μπορεί να αγοράσει αύριο το site του. Ναι, ρε παιδί μου. Και δεν χρειάζεται να το αγοράσει. Μπορεί ναι, ναι. Θετικά να το βρουν μπροστά του. Δεν έχει να κάνει. Άρα είναι. Ναι. Βλέπει παντού όπου και να ανοίξει ναι. Την οθόνη σου. Το σχέδιο. Το σχέδιο Μπαρτσελόνα. Βγαίνει μπροστά ο Δημήτρης. Αλλά Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός. Ναι. Πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Προσπαθώ να καταλάβω. Τώρα κοίταξε να δεις. Τώρα οι περισσότεροι έχουν καταλάβει πλέον ότι δεν γίνεται να υπάρχει πάντα ένα λέξη με τα τρία α ο οποίο. Θα βάζει το χέρι στη τσέπη διαρκώς. Και τι θέλει ο παδό στον τάδε στο ποδόσφαιρο, ναι, θα το δώσω. Τι θέλει στον παδό, τάδε. Πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν όλοι. Ωραία. Το θέμα όμως είναι ότι είναι τόσο
μέσα μας αυτή η κουλτούρα που έχει μπει, δηλαδή στο κομμάτι όλου του κόσμου, ότι ο πρόεδρος πληρώνει, έτσι, και θεωρούμε σχεδόν πάντα σίγουρο ότι ό,τι και να γίνεται, ο πρόεδρος είναι εκεί και πληρώνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εγώ, άμα θέλω να πάω στο γήπεδο στο ντέρμπι, θα μπω και τζάπα, δεν έγινε και τίποτα. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται το εισιτήριο. Έτσι, προφανώς και όλο αυτό το σκηνικό έχει γίνει και με την υποστήριξη των εκάστοτε προέδρων. Με τον οπαδό, ο οποίος δεν φταίει ποτέ, αλλά στηρίζει πάντα την ομάδα και έχει προφανώς και το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Ειλικρινά, στην περίπτωση του Γιαννακόπουλου, τώρα αυτή η σημερινή συνέντευξη, εγώ να σου πω αλήθεια, δεν είχα καταλάβει γιατί γίνει η σημερινή συνέντευξη τύπου. Έβλεπα χθες ότι θα γίνει συνέντευξη τύπου και όλα αυτά. Και διαβάζοντας το περιεχόμενό της, τέλος πάντων, πάλι δεν κατάλαβα γιατί έγινε. Δηλαδή... Παρένθεση, άσχετο. Εμείς γιατί δεν κάνουμε να μην κάνουμε την εκπομπή από μια πισίνα της πόλης, όπως κάνουν κάθε καλοκαίρι οι Φέοι, οι Ελένοι που βγαίνουν έξω. Ναι, γιατί Στέργιο, θα πρέπει να καταλάβεις ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν για την φίλη τη Φέη. Ενώ εμείς δεν είμαστε τελευταία σεζόν, κατάλαβες. Δηλαδή γι' αυτό έρχεται το καλό καλοκαίρι. Ναι, εγώ θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Όχι, ρε. Υπήρξαν ένας μήνας που του βγάζανε απ' έξω. Ναι, σωστά. Και η Ελένη και η Φέη και ποιοι άλλοι. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε. Έχεις δίκιο. Απλά τώρα σήμερα εδώ χώρο. Πέρα νομίζω γίνεται γιατί είπαμε τελευταία τη σεζόν. Α, καλή ξεκούραση. Και αν θυμάσαι πάλι αυτό το σκηνικό που γινότανε, ίδρωσε ο Σαμπάνης. Ζέστη πολύ. Αν θυμάσαι, παλιά γινόταν στο τέλος της σεζόν ουσιαστικά εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, δύο, ανάλογα πόσο. Πήγαινε μια εβδομάδα η Ελένη στην Σύρο, μια εβδομάδα στη Μύκονο, μια εβδομάδα. Και το σεζόν. Εμείς δεν έχουμε τέλος σεζόν, δυστυχώς. Δεν έχουμε, δηλαδή, ξέρεις, 28 Ιουνίου σήμερα αντίο, τα λέμε τον Αύγουστο. Κατάλαβες, ή τα λέμε τον 8 Σεπτέμβριο. Οπότε, λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Εντάξει, επιστρέφουμε και το κλείνουμε του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είπε καλή επιτυχία στους αδερφούς Αγγελόπουλου στα σαλόνια της Α2. Ναι. Σου λέω, η ελπίδα μου είναι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να παίξει ο Ολυμπιακός Α2. Ναι. Σε κανέναν άλλον, ούτε στην Καλαή. Πια ΕΟ και πια. Και πιο ζεσάκι και πια εντάξει. Αλλά επειδή το έχει πάρει ζεστά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ελπίζω να το πάει έτσι μέχρι τέλους. Να το πάει ο Γιαννακόπουλος μέχρι τέλους. Ναι, ναι. Και να δούμε τον Ολυμπιακό στην Α2. Σου λέω, δεν ξέρω κατά πόσο θα το πάει έτσι, εφόσον. Ξέρεις, υπάρξει κάποια απόφαση, τέλος πάντων, βρεθεί η φόρμουλα του ώστε ο Ολυμπιακός να είναι στην Α1. Βλέπουμε ότι και στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ, ενώ υπάρχει μια διάθεση για ενίσχυση για όλα αυτά, τέλος πάντων, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ναι. Το μόνο που έγινε είναι ότι έφυγε ο Σταυρόπουλος που ήταν 20 χρόνια εκεί πέρα και πήγε στην Αρμάνη. Που έφυγε σημαντικός τέλεχος, έτσι. Δεν έφυγε απλά ένα μέλος, τέλος πάντων, της ομάδας εδώ και χρόνια. Ναι. Ο Σταυρόπουλος εκεί, όχι ο Μάτζικ, μην μπερδεύεστε, ήταν 20 χρόνια και είχε πολύ σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Έτσι και έφυγε για να πάει στην Αρμάνη, γιατί προφανώς εκεί και με το Μεσίνα πλέον βρίσκει ένα άλλο περιβάλλον. Δηλαδή σου λέω ότι βλέπεις και ο Ολυμπιακός ζορίζεται με όλο αυτό το σκηνικό. Ας πούμε το Σλούκα πιστεύω τον έφερνε πίσω. Αλλά το όλο σκηνικό με την Α2 έκανε τον Σλούκα να πει γιατί να μπλέξω. Θα μείνω στην Κωνσταντινούπολη 2 χρόνια ακόμα, 3 και βλέπω. Δεν νομίζω ότι τον Νίκο να γυρνούσε ο Σλούκα στο Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρνούσε τον Ολυμπιακό, να ξέρει. Πιστεύω ότι θα γυρνούσε. Γιατί τα χρήματα που του δίνουν είναι καλά. Δηλαδή από τη στιγμή που ήταν χρήματα κοντά σε Φενέρ και τέτοια, πιστεύω θα γυρνούσε. Αλλά είναι αυτό το σκηνικό τη Α2 το οποίο μπερδεύει πάρα πολύ κόσμο. Μπερδεύει. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Και σου είπα και την άλλη φορά, επειδή ο Γιαννακόπουλο γενικά αυτή η οικογένεια είναι. Έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης και είναι πολλά χρόνια αιμοδότες του Παναθηναϊκού και όλα αυτά. Πιστεύω ότι αν έρθει εκείνη η ώρα για τον Ολυμπιακό, της πιθανής τέλος πάντων παραμονής του, ναι. Νομίζω ότι θα πέσουν όλοι από πάνω του για να το πείσουν ότι ξέρεις Δημήτρη, αυτό θα βοηθήσει όλους μας και πρέπει και εσύ να βάλεις πλάτη και όλα αυτά. Απλά είναι τόσο θολωμένος με τον Ολυμπιακό του Αγγελόπουλου που δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρουν. Αν. Γιατί τώρα μιλάμε πολύ υποθετικά. Ας το κλείσουμε το μπάσκετ, ας μην τα γίνει στο σπίτι μας. Ναι. Και μετά θα γίνει γενικότερα. Έχει μια πληροφορία τώρα ότι σήμερα το απόγευμα είναι πιθανό να είναι εδώ ο κ. Καραμάνο και τους συνεργάτες του για να κάνει αυτές τις συναντήσεις που λέγαμε. Τέλος πάντων, να είναι εδώ για να τρέξει διάφορα πράγματα. Θα μπορέσετε να τον εντοπίσετε, να έχουμε κάποια. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να το θέλει και ο ίδιος. Γιατί σου λέω, αν το ήθελε, πιστεύω θα μπορούσε να το έχει κάνει μέχρι τώρα. Να έχουμε ακούσει και τη φωνή του, να έχουμε. Το μόνο που έχουμε ακούσει από θέση του μέχρι τώρα ήταν εκείνη η δήλωση
Μετά την καταρχήν συμφωνία που είχε κάνει με τον Πρέλεβιτς και τον Κατσέρη. Πόσες μέρες τρέχει το όλο θέμα? Είναι περίπου 20-25 πάνω κάτω, ναι. Πιο επίσημα, έτσι. Όλο μαζί είναι περίπου ένα μισή μήνα. Από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το όνομα Καραμάνο στη ζωή μας. Ναι, από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε τόσο είναι, 20-25 μέρες νομίζω. Δεν τις λες και πολλές. Όχι. Δεν τις λες και λίγες. Απλά πρέπει να τελειώσει. Σε αυτές τις μέρες μέσα. Ναι, την επόμενη εβδομάδα πρέπει να τελειώσει. Έτσι. Το να τελειώσει, εγώ δεν λέω να πάρει την ΚΑΕ. Να τελειώσει με τον ένα τον άλλο τρόπο και να δούμε τι θα γίνει. Γιατί έφυγε και ο Ιούνιος πια, ουσιαστικά. Έτσι. Μπαίνουμε στον Ιούνιο και πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να δούμε πώς θα τρέξει η ΚΑΕ από εδώ και πέρα. Είτε με τον Καραμάνο, είτε χωρίς αυτόν. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μοναδικός ο οποίος έχει μια πρόταση είναι αυτός. Όλα τα άλλα που βλέπουμε, γράφονται, ακούμε και όλα αυτά είναι πιο πολύ ευσεβείς πόθη παρά πρόταση. Και κάτι ουσιαστικό. Ωραία. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Εννοείται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενημερώνουμε μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για ό,τι καινούργιο μπορεί να υπάρξει. Όπως βλέπετε, δεν το τεντώνουμε πολύ μέσα από το site. Όταν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, το αναφέρουμε. Τώρα, φήμες, πληροφορίες, κάτι ακούστηκε έτσι, μου είπανε. Το ξέρω τόσα χρόνια, από εμάς δύσκολα. Εφόσον υπάρχει κάτι που είναι ουσιαστικό, γράφεται. Η ουσία πάντως, Νίκο, είναι ότι και ο κόσμος δεν πολύ νοιάζεται. Είναι η αλήθεια. Αυτό είναι ένα θέμα. Τουλάχιστον αυτό αφουγκράζομαι εγώ, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου, δυστυχώς, γιατί ξεχνάμε πολύ γρήγορα, και οι Έλληνες γενικότερα και του ΠΑΟ και ειδικότερα, τι μας έχει δώσει η ομάδα μπάσκετ. Δεν βάζω μέσα τους 17 που δεν έχουν βιώσει τη μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου πιο πολύ θα διαφερθεί για μια είδηση ο Γκαργκαλατζίδης θα πάει στην Ξάνθη, παρά και μια δήλωση του κ. Καραμάνου. Okay, γενικότερα ο Έλληνας, ο παδός, περιμένει πρώτα την επιτυχία να έρθει και μετά να βγει στο... Όπως μου έχουν πει κάποιες φορές, είναι ο παδί της επιτυχίας πρώτα και μετά ο παδί της ομάδας τους. Είναι ο παδί της επιτυχίας της ομάδας τους οι περισσότεροι. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν ξέρω αν αλλάζει. Δηλαδή δεν ξέρω. Όχι, στην Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει. Αν μπορεί να βρει 20 εκατομμύρια ευρώ μέσα από τον κόσμο δηλαδή, για να τρέξει μοντέλο Μπαρτσελόνα στο σύλλογό σου. Δηλαδή. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίθανο σχεδόν. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Νομίζω μέσα στην άλλη εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε οριστική εξέλιξη για να δούμε. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω ότι μέσα αυτές τις μέρες είναι ότι είναι να γίνει. Σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε οριστική εξέλιξη με τον ενδιαφέρον Καραμάνι. Ναι. Οπότε λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, το τελευταίο της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα να πούμε, Νίκο. Θα έχουμε στην Ολλανδία. Θα έχουμε και λίγο γνωστική δράση, ρε φίλε. Πολλά πράγματα. Φιλικά και με αυτά. Εντάξει. Τι εντυπώσεις αφήνουν οι παίκτες. Τα γνωστά της προετοιμασίας. Ωραία πράγματα γενικότερα. Αναμονή για μεταγραφές, φιλικά, συμπεράσματα, συστήματα. Νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα, παλιά πρόσωπα. Ωραία είναι αυτά. Υπάρχει μια τοποθέτηση του αθλητικού διευθυντή της Σλάβια Πράγας. Σωστά. Του κύριου Γιάν Νέσμαρ. Στην ιστοσελίδα. Στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Ο οποίος δήλωσε, ο κύριος Νέσμαρ, ότι ο στόχο έχει άδεια να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα διαπραγματευτεί το νέο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Να χαρά. Εντάξει, το περιμέναμε από χθες. Έχουμε γράψει στο ΠΑΟΚ 24 ότι τελείωσε ουσιαστικά η διαπραγμάτευση μεταξύ Στόχ και ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Υπάρχει συμφωνία. Δεν έχει λόγο η Σλάβια. Ας μην που υπάρχει η ρήτρα πολύ χαμηλή για την ποιότητα του Στόχ. Αλλά ενδεχομένως όταν έγινε το deal πριν από 2 χρόνια, όχι ενδεχομένως, σίγουρα δεν ήταν ο Στόχ στα καλύτερά του. Ναι. Είχε πάει και στην Αλαΐν, γύρισε, είχε πάει Τουρκία στην Μπούρσα, είχε πάει, δεν θυμάμαι. Μια ερώτηση που έχω. Δεν τα είχε πάει καλά. Και γι' αυτό που έχω για τις ρήτρες που μπαίνουν είναι, βγαίνει το ποσό της ρήτρας σε συμφωνία με την πλευρά, δηλαδή κάνει μια απόταση, ας πούμε, η ομάδα και το συζητάει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Βέβαια. Κάπως έτσι βγαίνει, έτσι. Ναι. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, ας πούμε, με τις απολαβές του, παύλα πιθανές απολαβές του που να έχουν κάποια είδους συσχέτιση. Κοίταξε, υπάρχει συσχέτιση. Ναι.
σε παίχτη που τον πληρώνει το χρόνο 100.000, δεν μπορεί να βάλει δηλαδή 100 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς. Υπάρχει αντιστοιχία, υπάρχουν ισορροπίες. Ένα αυτό και το άλλο αυτό που είπες, ότι πρέπει να πει το OK και ο παίχτης. Ναι. Που πιέζουν οι παίχτες ως επιτοπλίστων για όσο το δυνατόν χαμηλότερη ρήτρα. Επίσης πλέον μπαίνουν σε όλες τις συμφωνίες ρήτρες. Δηλαδή, ας πούμε, το Στόχρε, παιδί μου, για παράδειγμα, εμένα μου κάνει εντύπωση που είχε συγκεκριμένη ρήτρα, γιατί όταν το πήρε η Σλάβια δεν ήταν στα καλύτερά του, ρε παιδί μου. Okay. Και αυτό, του κάνει ένα συμβόλαιο. Ήταν χαμηλή. Γιατί και οπότε Σλάβια... μπαίνει σε όλα μια πιθανή ρήτρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Στα περισσότερα, τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια. Νομίζω, εντάξει, και ο Στόχ δεν ήταν σίγουρος για την επιλογή της Σλάβια, οπότε σου λέει βάλει χαμηλή ρήτρα. Ναι. Και η Σλάβια δεν ήταν σίγουρη για την επιλογή της. Το 1,5 δεν είναι μικρό ποσό, απλά για ένα παίχτη αυτού του επίπεδου και για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που μπορεί να δώσει τα χρήματα, είναι ένα νορμάλ ποσό. Και με τη χρονιά που έκανε ο Στόχ. Ναι. Σωστά, σωστά. Και αυτό. Εκεί το πάω, ότι με τη χρονιά που έκανε είναι το ποσό χαμηλό. Ναι. Έχεις δίκιο. Και φτάσαμε στο σημείο του 1,5 εκατομμύριο να είναι για τον ΠΑΟΚ τίποτα, ρε παιδί μου, έτσι τη καθημερινότητα. Ναι, ότι 1,5 είναι εντάξει. Θα στα βάλω. Μου σου λέω κάποτε. Θα στείλουμε ένα λογαριασμό. Κάποτε πιανόμασταν όλοι μαζί χέρι-χέρι. Άνθρωποι τη ΠΑΕΠΑΟΚ, δημοσιογράφοι, κόσμο, ποδοσφαιριστέ, όταν είχαμε στο Μουντιάλ ή στο Euro 7 παίχτε. Ναι. Οπότε θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ συνολικά 700.000 ευρώ, 800.000, δεν ξέρω πώς ήταν. Και υπολογίζαμε τόσα αποζημίωση για κάθε μέρα δίνει η FIFA. Ανεβάζει η FIFA τις αποζημιώσεις για τις ομάδες. Δηλαδή αντί για 100.000 αναπαίχτη, 120. Ναι. Και φτάσαμε στο σημείο το 1,5 εκατομμύριο να θεωρείται τη πλάκα για τον ΠΑΟΚ. Να μην κάνει καίσεις, ρε παιδί μου. Είναι μια πραγματικότητα. Και δεν ξέρω. Λέει, ας πούμε εδώ ο φίλος, ο Γιώργος, και λέει. Πώς ερχόντουσαν κάτι παίχτες καλοί σε εμάς στον μπάσκετ, σχεδόν φιλοκερδός, και όποτε θέλαν να φεύγουν με χαμηλές τρίτες, έτσι πήγε και ο Στόχος στη Σλάβια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Εντάξει, η Σλάβια δεν είναι μικρό μέγεθος. Δεν είναι, ναι, ακριβώς. Δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι. Και πέτυχε και καλή ομάδα, όχι μόνο που okay, είναι ένα μεγάλο μέγεθος στη Τσεχία, είναι και μια ομάδα που πέτυχε, δηλαδή, ένα καλό ρόστερ που πέτυχε πράγματα σε... και εντός και εκτός. Έφτασε μέχρι τους 8 του Europa League. Αποκλείστηκε στους 16 σε φίλοι, δηλαδή. Στον ΠΑΟΚ ακόμα ούτε επιστημονική φαντασία. Ναι. Η 8 του Europa League. Ναι. Στους 32 και... πάμε όταν πάμε και σταματάει εκεί η ιστορία. Μακάρι γι' αυτό κάποιος μην αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Ναι. Εκτός πια και αν ο ΠΑΟΚ δίνει κάθε χρόνο το παρόν στους ομίλους του Champions League, θα είναι το ιδεατό. Αλλά το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Δεν είναι και εύκολο πλέον για μια ομάδα από την Τσεχία, από την Ολλανδία ακόμα, από την Ελλάδα κτλ. Δηλαδή από τέτοια ταχύτητα να δίνει το παρόν κάθε χρόνο πλέον στο Champions League. Έχει κλείσει πολύ η πρόσβαση για τις ομάδες εκτός Γερμανίας, Ιταλίας, Αγγλίας, Ισπανίας. Δηλαδή πλέον το να είσαι κάθε χρόνο εκεί δεν είναι... Όχι, κάθε χρόνο εκεί είναι ουτοπία. Ναι, είναι πολύ... έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πώς το φαντάζεται η μερίδα του κόσμου, ότι αν μπει ο ΠΑΟΚ με το καλό, κάτι που εννοείται πως είναι στο χέρι του, νομίζω. Ή τέλος πάντων είναι πιο εύκολο στον δρόμο σε σχέση με πέρσι. Σαν πρωταθλητής. Καταρχάς είναι πιο εύκολο γιατί δεν δίνει τρεις προγραμματικούς γύρους. Σε αυτή τη λογική. Ναι, και άλλες ομάδες είναι στον δρόμο των πρωταθλητών. Ακριβώς. Και άλλες ομάδες είναι, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του κόσμου. Εγώ σας Στέργιο θα το δω μεγάλη επιτυχία αν τα επόμενα 5 χρόνια ο ΠΑΟΚ δώσει το παρόν 3 φορές στους ομίλους. Δηλαδή θα το θεωρώ την επιτυχία των επιτυχιών. Καλά, ας δώσει μία. Ναι, ας δώσει μία. Μετά τη μία να πάμε και στο 2-3. Εγώ νομίζω θα έλεγε να βρεθεί μια φορά. Κοίταξε, είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος, φίλε, και είναι αυτό το οποίο ξέρεις, μένει και σαν αποθυμένο στον κόσμο από τα προηγούμενα χρόνια. Προ Σαββίδη, έτσι. Με τα γνωστά συνθήματα, με το Σεντόνι, ναι, ναι. Με το Φάξι, με όλα αυτά. Ωραία, που δεν ήρθε ποτέ. Και δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε. Ναι. Και παρότι έλεγε ένας εμπλεκόμενος, θα μιλήσω, λέει, να δω. Δεν μίλησε. Ναι. Ο φίλος. Ναι. Έχει μείνει σαν αποθυμένο, ρε παιδί μου. Ή α πούμε εκείνο το μάτς με τη Σάλκη εδώ στην άδεια Τούμπα τότε. Με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, ο Στόχ που χάρηκε το πλασίο πηγαίνει μπάλα, ένα εκατοστό out, ας πούμε, και μετά δέχεται δεύτερο γκολ. Το περσινό με την Μπενφίκα, που ήταν η ψυχολουσία. Το παλιότερο με τον Άγιαξ, το πρώτο με τον Άγιαξ, που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά μετά ήρθε η Λέλαπα Σοάρες και. Ναι, και μετά έφυγε τρέχοντας. Και βρίζαμε τον Τσιρίλο όμως. Τον δεν τον έπιασε. Δεν τον περιορίζει ο Σοάρες. Τρέχοντας είχε φύγει το παιδί, το θυμάμαι, ρε φίλε. Σαν τώρα το θυμάμαι να φεύγει τρέχοντας από μπροστά μου, να φεύγει για να πάει να μπει στο αυτοκίνητο που το περίμενε, για να το πάει στο αεροδρόμιο, γιατί είχε γεννήσει η γυναίκα του, ρε φίλε, που την περιμέναμε όλοι τότε. Όλοι ήταν, κοιτούσαν αν γεννήσει η γυναίκα του Σουάρες. Τέλος πάντων.
Δύσκολη υπόθεση. Σαν αποδημένο. Δύσκολη υπόθεση στο Champions League. Δύσκολη. Και πλέον στο μυαλό των περισσότερων τι έχει μπει. Έχει μπει ότι πλέον έχει λεφτά, οπότε είναι εύκολο να μπει. Παιδιά, την δυσκολία έχει. Και επίσης, εγώ αυτό που κρατάω κάθε φορά σε προκριματικά, ό,τι είναι αυτά, η Europa League, Champions League, είναι και πολύ τύχη, παιδιά, είναι και λίγο συγκυρία, είναι τέτοια πράγματα. Ποιο θα σου έρθει μπροστά σου, πώ θα είσαι τότε. Δηλαδή, πέρσι ο Πάκο ήταν καλά σε εκείνη τη φάση. Ωραία. Αυτό που του έδωσε συγκυρία στο πρώτο μάτς με την Μπενφίκα, του το πήρε στο δεύτερο και μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, αντίο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Απλώς επαναλαμβανόμενη σύμπτωση, πάβει να είναι σύμπτωση. Ναι. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για πέντε φορές ότι ο Πάκο ήταν άτυχος. Όχι, ρε, δεν το συζητάμε. Άτυχος με γενικά... Άγιαξ, άτυχος με Άγιαξ, άτυχος με Σάλ και άτυχος με Μπενφίκα. Λέω γενικά για τα προβληματικά, ναι, ότι επειδή δεν είμαστε. Δεν είναι η σεζόν, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο ή Μάρτιο που θέλει ο προπονητής να είναι η ομάδα τότε στο καλύτερο της, στην καλύτερη της φάση και όλα αυτά. Είναι ξεκίνημα της σεζόν. Οπότε πάντα χρειάζεται και αυτό. Λίγο τύχη, λίγο να σου πάνε και τα παιχνίδια, να σου έρθουν όπως θέλεις. Κατάλαβες αυτό, λέω. Προφανώς και πρέπει να έχεις καλή ομάδα, να έχεις ποιότητα, σύνδεση χαρακτηριστικών και όλα αυτά. Γιατί ειδικά σε προγραμματικά Champions League πετυχαίνεις τις περισσότερες φορές και καλύτερες ομάδες από σένα. Έτσι. Σπάνια θα βρεις μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο που θα είναι πιο κάτω από σένα. Οπότε λοιπόν θέλει και λίγο, είναι και λίγο θέμα συγκυρίας για μένα. Αύγουστο μήνα, ας πούμε, να παίζεις ένα τόσο μεγάλο στόχο. Εντάξει. Εγώ έχω ένα. Ακόμα σε επίπεδο Champions League, ακόμα και σε επίπεδο προγραμματικών, ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα. Τελεία. Ναι, ναι. Δεν είναι ούτε υπερδύναμη που θα κλειωθεί μαζί της η Young Boys, η Salzburg και δεν θα ξέρουν τι να κάνουν από το φόβο τους. Όχι, προφανώς. Εντάξει, ο κάθε οπαδός, και είναι λογικό, έχει την ομάδα του στο μυαλό του ως η καλύτερη του κόσμου. Αλλά να πας τα πράγματα ψυχρά, ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο Champions League, ακόμα και σε Europa League, είναι μια καλή ομάδα με πολύ ιδιαίτερο κόσμο και μια σκληρή έδρα, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι. Πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ επιτέλους στη μεγάλη αυτή γιορτή, γιορτή εκατομμυρίων, γιορτή ποδοσφαίρου, γιορτή συναισθήματος, να μπει επιτέλους στους ομίλους και να δει μετά πώς θα μπορέσει να έχει μια όσο το δυνατόν πιο συχνή παρουσία. Γιατί εγώ ξαναλέω, το να δώσει μια ελληνική ομάδα να δίνει το παρόν συνεχόμενο στο Champions League νομίζω είναι ουτοπία. Έτσι πως είναι το Champions League πλέον δομημένο. Δεν ευθύνει το ΠΑΟΚ γι' αυτό. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, εάν προχωρήσει το σχέδιο για Champions League, Europa League 1 και Europa League 2, γιατί εκεί το πάει η UEFA, να ξανακάνει τρεις οργανώσεις. Ναι, γιατί πώς εμποστάει, λέει, φίλε. Με τη Super League και τη Super League. Ναι. Μα θα την γράφουν και εκεί. Ναι, ρε φίλε. Role model. Πάνω στα δέντρα ήταν όταν εμείς κάναμε. Η Ελλάδα ξεκινάει φέτος από τη 16η θέση της κατάταξης της UEFA. Εάν δεν γίνει κανένα θαύμα και παραμείνουμε εκεί τα επόμενα 1-2 χρόνια. Αν δεν βρούμε κανένα τάφο. Αν δεν βρούμε κανένα τάφο, που λέει και ο πρόεδρος. Υπάρχει το σενάριο εφικτό. Ξαναλέω, όλα αυτά είναι σε επίπεδο δημόσιων για τη Super League. Ναι, ναι, να βγαίνει μία ομάδα στα αποκριματικά του Champions League, πρώτο αποκριματικό ή δεύτερο, καμία στο Europa League, ναι, και τρεις στο Europa League 2 μετά από 2-3 χρόνια. Το Europa League 2... Το Europa League 2 θα είναι οι ομάδες από την Ελλάδα, από την Αλβανία, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, να σου βάλω καμιά... Τι να σου βάλω μέσα? Τσεχία, ναι, ναι, okay. Μπα, δύσκολα, θα έχει μια ομάδα... Okay. Και θα είναι αυτό το Europa League 2. Εκεί πάει η δουλειά, ή τουλάχιστον αυτό συζητιέται. Ναι. Ευτυχώς η UEFA κρατάει αντίσταση για να μην γίνει το Champions League κλειστή λίγκα. Γιατί ξέρει ότι θα έχει αντίκτυπο στα εθνικά πρωταθλήματα. Υπάρχει μια κλειστή λίγκα στο μπάσκετ, εντάξει. Δεν είναι ωραίο. Όχι, η UEFA αντιστέκεται και νομίζω ότι θα αντιστέκεται για πολύ καιρό ακόμα. Και νομίζω ότι η UEFA έχει δυναμική. Έχω τα σύμμαχο και τα εθνικά πρωταθλήματα. Αλλά βλέπεις ότι κάθε χρόνο που περνάει δυσκολεύει και περισσότερο το να μπει μια ομάδα που δεν είναι στο κλαμπ των μεγάλων στο Champions League. Ναι. Θυμίζω ότι και πέρσι και φέτος το όλο πανηγύρι του καλοκαιρινού στο οποίο συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ και μακάρι φέτος να τα καταφέρει γίνεται για 6 θέσεις στους ομίλους. Δηλαδή από τις 32, 26 είναι ήδη καμπαρωμένες. 6 είναι οι θέσεις μόνο. Ναι, δηλαδή είναι 50, 60, 100 ομάδες, δεν ξέρω πώς είναι στα πραγματικά, για 6 θέσεις. Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί σε 2 χρόνια από τις 32 θέσεις του Champions League να είναι οι 30 θέσεις κλειστές. Να πει, ας πούμε, η UEFA ότι πέρα από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, δίνω και εγγυημένα εισιτήρια στις ομάδες της Ολλανδίας
και δίνω και μία στην Τσεχία και παίζει η κάθε ελληνική ομάδα για να πάρει ένα από τα δύο εισιτήρια που θα είναι διαθέσιμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και επειδή τα δεδομένα αλλάζουν χρόνο με τον χρόνο, καλό θα είναι φέτος ο ΠΑΟΚ να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει εξασφαλισμένη νικό επιτυχία. Όχι, ρε, τι σημαίνει. Δηλαδή, ακόμα και περισσότερες μεταγραφές να κάνει. Οκ, okay, μεταγραφές κάνουν και άλλοι. Έτσι είναι, και επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι νομίζω ότι η περσινή πορεία στην Ευρώπη ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Ενώ από τα προγραμματικά του Champions League και μετά, δηλαδή τους ομίλους του Europa League, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει δυναμώσει πολύ στην Ελλάδα, να έχει γίνει όντως η καλύτερη ελληνική ομάδα και να φτάνει σε τίτλους εκεί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και στην Ευρώπη. Έτσι. Και εγώ θα καταλάβω ότι πέρσι ήταν ξεκάθαρο ότι μέσα στην ομάδα όλοι είχαν ως απόλυτο στόχο το πρωτάθλημα και εκεί ήταν και το μυαλό τους 100%. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το επίπεδο της ομάδας που μπορεί στην Ελλάδα να είναι πρωταγωνίστρια δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο με το επίπεδο της ομάδας που παίζει στην Ευρώπη. Γιατί εκεί ακόμα και ομάδες τύπου Βίντι μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο από σένα και να βγάλουν και μεγαλύτερη ποιότητα από σένα. Έτσι. Μην το μπερδεύουμε δηλαδή αυτό το πράγμα και να μην το συγκρίνουμε, λέω εγώ. Το κομμάτι της Ελλάδας με την Ευρώπη. Έτσι. Προφανώς και μια μεγάλη ομάδα που παίζει για όλους τους στόχους και διεκδικεί τίτλους και επιτυχίες, δεν πρέπει να αφήνει ποτέ στην άκρη κάτι. Ξέρω εγώ, το κύπελο ή την Ευρώπη. Okay. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το έχει πολύ μεγάλο στόχο, όπως είχε πέρσι το πολύ μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος, έτσι φέτος έχει το πολύ μεγάλο στόχο της εισόδου στους ομίλους του Champions League. Στόχος ο οποίος όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν. Αν ρωτάς εμένα, ο νούμερο ένας στόχος πρέπει να είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Πάντα. Αυτό πλέον για μένα πρέπει να είναι de facto κάθε χρόνο. Για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, που τις έχουν κλέψει πάρα πολλούς τίτλους. Και σε ένα αρρωστημένο ελληνικό πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια, που ο πρωταθλητής έβγαινε με ανάθεση επί μια 20ετία. Απλά μια χρονιά πετάχτηκε ο πολυμετοχικός. Δώσανε 100 εκατομμύρια και ακόμα τα πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Το είπε σήμερα και ο Γιαννακόπουλος. Ακόμα λέει πληρώνουμε τα χρέη του πατέρα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου. Να πάρει 2-3-4 μαζεμένα. Οι προεκτάσεις που θα υπάρχουν θα είναι τεράστιες στους αντιπάλους. Δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ ικανός να τους διαλύσει. Δηλαδή έχω στο δικό μου το μυαλό, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει και φέτος και του χρόνου, δηλαδή πάρει 3 συνεχόμενα. Σου λέω ένα σενάριο. Νομίζω και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αλλάξουν μεγαλομέτωχο. Λες. Δηλαδή είναι τέτοια η δομή και τόσο κακομαθημένη η φίλαθλη Παναθηναϊκού, πλέον εντάξει, άσμα Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ειδικά του Ολυμπιακού, που νομίζω θα τεθεί θέμα Μαρινάκη. Πρώτη χρονιά του παραμυθιάζει, ρε παιδί μου. Ότι παίξαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, okay, φτιάξαμε ομάδα. Ναι. Σκέψου λίγο τι μπορεί να πει ο Ολυμπιακός σε 10 μήνες να χάσει το πρωτάθλημα. Τι μπορεί να πει. Και να συνεχίσει για τρίτη σερή σεζόν χωρίς τίτλους και τέτοια. Ναι. Θα πρέπει να πάρει η μονταζιέρα φωτιά, ρε φίλε. Τα διάφορα site που υπάρχουν και σελίδες θα πρέπει να γίνει. Μα ο κόσμος του Ολυμπιακού ήδη είναι στη τζίτα και δεν τρώει το παραμύθι. Ναι. Ο άλλος γράφει ότι ο Ολυμπιακός στο YouTube είναι πρωταθλητής. Ή ότι σύμφωνα με το site τάδε που υπολογίζει τους βαθμούς, σύμφωνα με τους βαθμούς που έπρεπε να πάρει, ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ναι. Τέλος πάντων, για μένα το ζήτημα είναι απλό. Ο ΠΑΟΚ αν κληρωθεί, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, με την Λουντογκόρετς. Εντάξει. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η πρόκληση 50-50. Είμαι μέσα σε αυτούς που θα το πούνε αυτό το πράγμα. Ωραία. Μπορεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί τις 40 μέρες να το πάει 55-45. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή να πάρει 1-2 παίκτες που στην κρίσιμη στιγμή θα μιλήσει η προσωπικότητά τους. Οπότε με σύν την ήδη υπάρχουσα εμπειρία και προσωπικότητα και την ομοιογένεια, το 50-50 με τη Χίλου τον Κόρετς, που είναι μια ομάδα που έχει δώσει το παρόν στους ομίλους και έχει κάνει και καλή πορεία. Έχει βρει το διάβολο να αγοράζει Βραζιλιάνους οι οποίοι βγαίνουν μια χαρά και τους πουλάει. Είναι μια ομάδα λειτουργική, Λούντο Γκόρετς. Ανεξάρτητα στο μυαλό μας, έλα τώρα πια Λούντο Γκόρετς από τη Βουλγαρία. Αυτό εντάξει, οκ. Okay. Είναι αυτή η ισοπαίδωση του Έλληνα. Αν μπορεί λοιπόν ο ΠΑΟΚ το 50-50
να το πάει 55-45 υπέρ του. Μπορεί να το πάει 60-40. Μπορεί, αν φέρει τρεις ποδοσφαιριστές που θα κινούνται με πυρηνική ενέργεια, μπορεί να πάει και στο 60-40. Μέχρι εκεί είναι. Γι' αυτό λέγαμε ότι στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον η πρόκριση δεν είναι εξασφαλισμένη ό,τι και να πάρεις. Γιατί δεν μπορεί να πάρει τον Νεϊμάρ και τον Ρόμπεν να κάνει μια τριάδα και τον Ριμπερί μπροστά. Το Ριμπερί, ναι. Γι' αυτό λέγαμε για χθες ότι ο στόχο είναι στο top ράφι από το οποίο μπορεί να ψωνίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και μια ελληνική ομάδα γενικότερα αυτό το επίπεδο, θα πω εγώ. Ναι. Ούτε επειδή υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να δώσει 50 εκατομμύρια και να φέρει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να δώσει 50 εκατομμύρια. Mm-hmm. Τα πράγματα νομίζω είναι απλά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά και με τα έτσι, πιο ευρωπαϊκά. Είπαμε, είναι η μέρα που λογικά θα έχουμε και τον Στόχ στη Θεσσαλονίκη και τον Ντούγκλας Αουγκούστο. Αποχαιρέτησε χθες το παιδί μας τη Βραζιλία με τους μάνατζερ του, ο ένας εκ των οποίων είναι ο μάνατζερ του Λέο Ζαμπά. Θα περάσει από εξετάσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν περιμένουμε σήμερα ανακοίνωση. Μου κάνει λίγο εντύπωση. Δηλαδή, όχι, ανακοίνωση, αυτό, όχι. Να γίνει το βιντεάκι, οι φωτογραφίες και όλα αυτά. Νομίζω ότι το όλο θέμα πάει για αύριο όσον αφορά ανακοινώσεις. Μάλλον. Ε? Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Κοίταξε, αν μου έλεγες να ποντάρω, θα έλεγα ότι του στόχ μπορεί να το λες πιο γρήγορα. Ναι. Ναι. Αλλά και πάλι σήμερα ανακοινώσεις. Μπα, ούτε αύριο, σπον αλήθεια. Κυριακή. Okay, Δευτέρα εντάξει. Πρωί. Το θέμα είναι το εκτός. Αλλά ο Αγκούστο έχει δρόμο γιατί πρέπει να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Όπως γράφουν, ναι, ναι. Όπως γράφουν και οι Βραζιλιάνοι, υπήρξαν διαβεβαιώσεις των ανθρώπων της Κορίνθιας ότι ο παίκτης είναι καλά, αλλά πρέπει να περάσει από εξετάσεις. 100%. Βέβαια, κάποιοι έχουν βαλθεί να τον βγάλουν το παιδί ανίκανο για ποδόσφαιρο πριν κάνει πατήσει στην Ελλάδα. Στην πόλη μας. Προφανώς και θα υποβληθεί σε όλες αυτές τις εξετάσεις απαραίτητες. Προφανώς, ναι, φαντάζομαι. Ωραία. Το παιδί θα είναι διαθέσιμο να παίξει. Έτσι. Ή τέλος πάντων να ξεκινήσει προπόνηση. Και εκτός απροόπτου και οι δύο, τη Δευτέρα θα μπουν στο αεροπλάνο μαζί με την αποστολή που θα φύγει στην Ολλανδία. Έτσι. Ή αν δεν μπουν στο αεροπλάνο και χρειαστεί. Καλά, όχι να πάει πίσω στην Βραζιλία. Αλλά ο στόχος μπορεί να χρειαστεί να πάει δύο μέρες στη Τσεχία. Ναι. Παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν θα χαλαστούμε εκεί. Δηλαδή, αν είναι τη Δευτέρα ο στόχος και είναι την Τετάρτη. Εντάξει. Για το στόχο προσωπικά δεν νομίζω ότι. Στο έλεγα και χθες. Νομίζω ότι μπαίνει και παίζει κατευθείαν ο συγκεκριμένος. Αν είναι καλά σωματικά δηλαδή, που πιστεύω θα είναι όταν πρέπει, δηλαδή εκεί αρχές Αυγούστου, νομίζω ότι δεν έχουμε φοβόμαστε κάτι από εκεί όσον αφορά προσαρμογή. Ναι. Πάμε διάλειμμα δηλαδή. Ναι, ναι. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε και το τελευταίο κομμάτι σε λίγο. Εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό στο ΠΑΟ 24. Λέγοντας πριν Νίκο για Ευρώπη και Champions League και Europa League. Εκτός Europa League η Μίλαν με απόφαση γιατί του ΚΑΣ γιατί παραβίασε το financial fair play. Ωραία. Ωραία. Άρα και ο ΠΑΟΚ θα παίρνει προσεκτικός γιατί πολλοί νομίζουν ότι εντάξει τα λέει πάει ΠΑΟΚ για να τα πει. Δεν είναι έτσι παιδιά. Πρέπει και να ξέρουμε ότι όταν πέφτει ο Πέλεγης για financial fair play δεν έχει πολλή ενημέρωση. Δηλαδή ξαφνικά σου είτε μια αυτή. Αυτό είναι δεν παίζει Europa League γεια σας. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι που το συζητάς και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι. Περίμεναν στη Μίλαν ότι μπορεί και να τη βγάλουν με ένα πρόστιμο. Ναι. Αλλά το ΚΑΣ αποφάσισε ότι Ευρώπη δεν έχει. Είναι ο ορισμός του βαρύς ο Πέλεγκης δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Και νομίζω δεν έχει και δυνατότητα η Μίλαν να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Αφού ήταν η απόφαση του ΚΑΣ. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο αφού είναι το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Είναι ο Άριος πάγος του αθλητισμού στην Ευρώπη, κάπως έτσι. Ναι. Το ΚΑΣ. Λοιπόν. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην ΕΠΟ. Ναι. Τελείωσε η Γενική Συνέλευση. Με 56 ψήφους εγκρίθηκε ο διοικητικός απολογισμός. 56 από 69, ε. Ναι, της διοίκησης γραμμένου. Πολύ μεγάλο το νούμερο. Mm-hmm. Ψήφισαν όχι ο Ολυμπιακός, η Λάρισα, η ΕΠΣ Πειραιά και ακόμα δύο ενώσεις. Ακόμα και η ΑΕΚ ψήφισε ναι στον διοικητικό απολογισμό της διοίκησης γραμμένου. Όχι ο Ολυμπιακός, ΕΠΣ Πειραιά, η Λάρισα, όπως είπαμε, ΕΠΣ Εύβοιας και ΕΠΣ Κέρκυρας. Mm-hmm. Παρών από την ΕΠΣ Λακωνίας. Mm-hmm. Και 7 απουσίες. Ο Άρης, η Λαμία, ο Όφη,
ο Πανετολικός, ο Πανιώνιος, η ΕΠΣ Ηλίας και η ΕΠΣ Θεσπρωτείας. Σαφέστατα κερδισμένος και ενισχυμένος ο Βαγγέλης Γραμμένος και οι συνεργάτες του. Ναι, προφανώς. Στην αντίστοιχη περσινή γενική συνέλευση είχε πάρει 54 ψήφους, τώρα πήρε 56, mm-hmm. συν 2 δηλαδή. Mm-hmm. Νομίζω κάτι λέει και αυτό. Η ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι ακόμα πιο ενισχυμένος από την πέρσι. Ναι. Έτσι, σε σχέση με την πέρσινη διαδικασία. Και είπαμε ότι οι εκλογές είναι του χρόνου τέτοια εποχή. Στην ΕΠΟ. Νομίζω πως ναι. Ναι. Μάλιστα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Γιώσιφ Μίσιτς. Να είναι καλά. Κλείνει τα 25. Να έχει υγεία. Ωραία. Και όλα τα άλλα έρχονται. Έτσι, να έχει υγεία ο άνθρωπος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ το έλεγα και πέρσι, δεν ήρθε για να γίνει ο ηγέτης στην μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Ήρθε για να μπει στο rotation και να μην ξεμείνει ο ΠΑΟΚ από λύσεις. Όποτε αγωνίστηκε, τίμιος ήτανε. Ναι. Mm-hmm. Και με το παραπάνω. Τώρα, αν κάνει προετοιμασία και δούμε κάτι άλλο από το Μίσιτς, ο οποίος είναι, θυμίζω, δανεικός για ακόμα ένα χρόνο, για τη σεζόν που τρέχει, και αποδειχθεί ακόμα καλύτερος, θα είναι το ιδανικό. Ναι. Όπως λέει και ο Σταύρος, είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Ναι, όντως είναι κανονικός. Θα δώσει λύσεις και φέτος, θεωρώ. Γερός να είναι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι πολύ παραπάνω από το Μίσιτς. Μακάρι να τα δώσει. Mm-hmm. Και όπως ήταν πέρυσι αποκάλυψη ο Λάμπρου, και το λέγαμε την πρώτη δεύτερη μέρα με τον Σταύρο, μακάρι φέτος να είναι ο Μίσιτς. Και γενικά, ρε φίλε, να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έχει ρόλο στο rotation. Γιατί δεν ξέρω αν είναι παίκτης για να μπει και να μην βγαίνει από την δεκάδα, ας πούμε. Αλλά μπορεί να είναι ένας παίκτης γιατί έχει τα στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή. Ξέρω εγώ. Χατσερίδη, να το πω. Ας το πω, Χατσερίδη, ρε φίλε, το που φεύγει. Ναι. Εντάξει, που να τρέμει το φιλοκάρδι σου, ας πούμε. Έτσι. Έχει δείξει να είναι μια χαρά κανονικός παίκτης. Οπότε το να έχει ένα ρόλο στο rotation. Έχει παραστάσεις. Ναι. Okay. Ξαναλέω, μακάρι κάνοντας προετοιμασία ο Κροάτης να εμφανιστεί ακόμα καλύτερος. Ναι. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα έχει ρόλο με το καλημέρα στην προετοιμασία, καθώς 100%. Εάν ολοκληρωθεί εσίως η ιστορία με τον Ντούγκλας, Παύλα Ντάγκλας Αουγκούστο, mm-hmm. εκτός του Βραζιλιάνου θα υπάρχει ο Μίσιτς, θα υπάρχει ο Ελ Καντουρί, mm-hmm. στα χαφ, στα κεντρικά. Δεν τον Ελ Καντουρί. Ξεχνάμε κανέναν? Νομίζω πως όχι. Και ο Κάτσε. Ο Κάτσε και ο Μελιόπουλος. Ναι. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σταύρος στο πρώτο μισάωρο, ότι δεν μπορεί να αισθάνεται και πολύ άνετα ο Ράσμα Λουτσέσκου. Χρειάζεται εκεί μια γερή ακόμα τονωτική ένεση. Νομίζω ότι να παρουσία... φέρεις ένα στόχ στα χαφ. Ναι. Η παρουσία του Σαββίδη εδώ και η σχεδόν σίγουρη σύσκεψη πάλι κουβέντα που είναι να γίνει με τον θα γίνει, Λουτσέσκου, ναι, θα γίνει. Νομίζω ότι θα φέρει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Λουτσέσκου πρόσφατα στη Ρουμανία, ότι ναι, μεν ένας άνθρωπος που πιέζει πολύ για το στόχο και όλα αυτά, αλλά έχω την επαφή μαζί του και συνεννοούμε. Οπότε νομίζω ότι η παρουσία εδώ και των δύο και η συνάντηση αυτή που είναι να γίνει θα πάρθει μια τέτοια απόφαση. Υπάρχει κάποια πληροφορία, φίλε Στέργιο, ή κάποια φημολογία για τον Ζαμπά? Όχι. Άκουσες κάτι? Κάτι έχει πάρει ταυτί μου, να σου πω την αλήθεια. Ότι, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Πέρα από ότι προτάθηκε και τον έχουν στη λίστα του διάφορες ομάδες, ότι έχει εκφραστεί και ένα ενδιαφέρον, νομίζω δεν επιβεβαιώνεται όμως. Νομίζω δεν επιβεβαιώνεται. Υπάρχει σαν, ξέρεις, φήμη παύλα σενάριο. Κοίταξε, εφόσον ευσταθεί αυτή η φήμη παύλα σενάριο, εδώ είναι η ΠΑΕΠΑΟΚ, ναι. Μικρά Ασία 1, το φαξ δουλεύει. Τελευταία χρόνια. Εντάξει. Μπορεί να κάνει ο καθένας όποια πρόταση θέλει. Θα την αξιολογήσει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Όπως έλεγε εσύ τον Ελ Καντουρί, ότι δεν πιστεύεις ότι θα είναι δηλαδή 30 Αυγούστου στην ομάδα. Κάτι άλλο πιστεύω και εγώ για τον Ζαμπά. Απλά του Ζαμπά είναι πολύ διαφορετική περίπτωση. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να ικανοποιηθείς και οικονομικά. Πρέπει να πάρεις χρήματα. Πιστεύω λοιπόν. Είπες ότι η μεταγραφή του Αουγκούστο γίνεται από τον ίδιο ατζέντη. Ναι, είναι μέσα στο team ο Κορνατσίνη,
ο μάνατζερ του Τζαμπά. Μάλιστα. Αυτό που έκανε και το μεγάλο πάρτι εκεί, λοιπόν, το θεματικό πάρτι με τα καμπόκια. Το θεματικό πάρτι το οποίο διαβάσαμε τα πάντα στη Βραζιλία, ειλικρινά. Ναι, ναι. Δηλαδή είχε κάθε μέρα από ένα καινούριο ρεπορτάζ. Παιδιά, ήρεμα. Λοιπόν. Έλεγα ότι πιστεύω ότι και εκεί μέχρι το τέλος μπορεί να γίνει κάποια στραβή. Όχι στραβή. Ξέρεις, να έρθει κάποια πρόταση που μπορεί, ρε παιδί μου, να φέρει κάποια αλλαγή δεδομένων. Μια πρόταση 10 εκατομμυρίων μπορεί. Ναι, μιλάμε για τέτοιο πρόταση πράγμα. Πρόταση 3 εκατομμυρίων και 4, ούτε καν θα συζητηθεί για την ΠΑΕ. Ναι, ναι. Αν υπάρξει ομάδα που θα αξιολογήσει τόσο ψηλά το Λέο Ζαμπά, θα παραβλέψει το κακό τρίμηνο που είχε στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. ήταν κακό τρίμηνο. Ναι. Σωματικά εδώ το μυαλό του δεν ξέρω. Ναι. Ναι. Και καταθέσει, ξαναλέω, 8, 9, 10 εκατομμύρια. Mm-hmm. Θα πάρει τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ θα τον παραχωρήσει. Ναι, ρε παιδί μου, πάντα μιλάμε ότι αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει. Παίζει ρόλο, βέβαια, παίζει ρόλο και το timing, εντάξει. Αν είναι πρώτα 31 Αυγούστου, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει όχι, γιατί δεν θα προλάβει να φέρει κάποιον άλλον. Πάντα παίζει ρόλο και το timing. Αν γίνει 10 Αυγούστου και σκάσει μια πρόταση 10 εκατομμύρια, νομίζω πως θα τον αποχαιρετήσουμε. Αλλά... αυτό λέμε. Απλά εγώ σου λέω ότι έχει ενδιαφέρον η υπόθεση. Δηλαδή μου κάθεται λίγο κάπως και το γεγονός ότι έχει γίνει και ένα deal καλό για μεταγραφή με τον ίδιο ατζέντη. Κατάλαβες. Ναι. Έτσι. Και δεν είναι και κρυφό ότι ο Ζαμπά είναι ένας παίκτης που βρίσκεται προφανώς στη λίστα διαφόρων ομάδων. Βρίσκεται φυσικά. Έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης που είναι Βραζιλιάνος, είναι μια μικρή ηλικία, σε μια πολύ και καλή. Και δεν υπάρχουν πολλοί αυτοί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ναι. Τέλος πάντων, okay. θα το δούμε. Απλά το λέω γιατί υπήρξε ένα σενάριο, τέλος πάντων, μια φημολογία. Αν υπάρχει κάτι άλλο πιο σταθερό, πιο χειροπιαστό, θα το δούμε και για τον Ζαμπά. Okay. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, Στέργιο, πριν κλείσουμε? Παίρνει και τον Κίκα. Ποιον? Στο μπάσκετ. Μετά τον Τολιόπουλο, παίρνει και τον Κίκα. Και ο Σαλούζο πήγε στο Περιστέρι. Πήγε στο Περιστέρι τελικά, ανακοινώθηκε. Κάτι δεν πήρε το μάτι μου. Ναι, ναι, γιατί και εγώ κάτι τέτοιο είχα μάθει. Γιατί δεν ήταν να μείνει. Θα μπορούσε να έρθει στον ΠΑΟΚ, ιδανικά. Αν ήμασταν αναστρωμένοι. Πολύ θα μπορούσε να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αν υπήρχε μια καλή λύση. Αν υπήρχε μια κανονική ομάδα. Μπορεί θα μπορούσαν να έρθουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Κοίταξε, υπάρχει το καλό σενάριο, εντάξει, να μην υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι Έλληνες όταν ο ΠΑΟΚ συμμαζευτεί και μπει σε μια ροή. Αλλά θα έχει free agent από το NBA, θα φέρουμε από εκεί. Ναι. Δεν λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια ποιοι θα κοπούν από το NBA αυτό. Ναι, κοίταξε τώρα, αυτοί οι ελεύθεροι Έλληνες που κυκλοφορούν για αυτό το επίπεδο, έτσι δεν μιλάμε τώρα, ξέρω εγώ, ο Περπέρογλου ή ο. Οπωσδήποτε άλλο. Ναι. Τα αυτοί δηλαδή ο Γκίκα, ο Μποχορίδη, ο Πτωλιόπουλο, ο Σαλούστρο, ξέρω εγώ ή ποιο άλλο. Αντιλαμβάνεσαι ότι στο μυαλό του έχουν σαν επιλογέ δύο τώρα που μιλάμε. Άντε τρει, βάζω και το Περιστέρι. ΑΕΚ, Προμηθέα, Περιστέρι. Ναι. Δηλαδή ο Πάκο αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν μπορεί να είναι επιλογή κανένα από αυτού. Αν και εφόσον και, οκ, okay, είναι μια άλλη κουβέντα. Να ξέρεις, για αυτούς τους παίκτες. Θα μπορούσε να είναι επιλογή αν είχε μια κανονική διοίκηση, τέλος πάντων, ή έναν τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό, μέχρι εκεί. Τέλος πάντων. Okay. Το αναφέρω και αυτό για το Γκίκα, γιατί το είδα μπροστά μου κάπου, ότι τον αποχαιρέτησε και ο Προμηθέας και όπως γράφει τις τελευταίες ημέρες έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα το συγχωροχάρτη που έδωσε. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί αυτό το αναφέραμε απλά έτσι και δεν το συζητήσαμε περαιτέρω. Δηλαδή, έβαλε χθες το βίντεο ο Άρντα που ζητάει συγγνώμη δημοσίως και σήμερα πήγε στην προπόνηση της Αιγύπτου. Δηλαδή, τον πήρε κάποιο τηλέφωνο, του δημοσιογράφου, είπε εντάξει, οκ, Άμρ, άντερε αγόρι μου, δεν πειράζει, έλα στην προπόνηση. Ωραία, φίλε. Μάλιστα. Υπέροχα πράγματα. Όπως με ενημερώνει ο φίλος ο Άλεξ. Ο ίδιος ο Ζαμπά είπε ότι θα φύγει η Γερμανία φέτος. Ναι. Ναι. Γερμανία είπε. Mm-hmm. Μάλιστα. Bundesliga. Μάλιστα. Έχει εκεί διάβλο τέλος πάντων ο ατζέντης, μάλλον. Μάλλον θα έχει. Λεφτά γερμανικές ομάδες να φάγει κότες. Οκ, έχουνε. Δεν σου λέω για top ομάδες.
Όχι, και Bayern, Dortmund. Μα όλο το πρωτάθλημα είναι πολύ κερδοφόρο. Όποια ομάδα και να πάρεις. Ναι. Ούτε τη Λειψία σου βάζω που είναι παντοδύναμη λόγω της Red Bull κτλ. Mm-hmm, αλλά όλες οι ομάδες που είναι στην Bundesliga το να δώσουν, αν πιστούν για ένα ποδοσφαιριστή ότι αξίζει να επενδύσουν, ναι, το να δώσουν 10 εκατομμύρια είναι για πλάκα. Mm-hmm. Οι ομάδες στην Bundesliga. Του Ζαμπά είναι 10, η Ρίτρα θυμάσαι. Πώς είναι 15. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τη στιγμή. Νομίζω ήταν πιο μεγάλη. Τέλος πάντων, καλά, δεν ξέρω. Καταρχάς, όπως φαίνεται, όταν υπάρχει μια μεταγραφή που προχωράει, αντιλαμβάνεστε ότι. Ναι, τώρα εδώ πέρα μπορείς να βρεις 15 διαφορετικά νούμερα, να ξέρεις. Δεν κάναμε την άλλη φορά την κουβέντα στο chat πόσο έχει ο Κουλούρης. Είχα δει 3 διαφορετικά νούμερα. Ναι. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει μια συμφωνία στα 20. Υπάρχει μια συμφωνία στα 20 εκατομμύρια. Ναι. Πολύ μεγάλο ποσό μου φαίνεται, για να είμαι ειλικρινής. 20 δεν θα δώσει κανένας. Ναι, φαίνεται πολύ. Αν δώσει ο Μίλος Champions League και κάνει ο Ζαμπά 4 γκολ και 3 assist. Ναι, οκ, okay, θα έρθει κάποιος να πει πως είναι 20-20, πάρτε τα. Ωραία. Ναι, έτσι όπως είναι ο Ζαμπά, θεωρώ εγώ, ναι, μπορεί να κάνω και 100% λάθος. Mm-hmm, mm-hmm. Θεωρώ όμως εγώ ότι αν ανοίξει κουβέντα και πει μια ομάδα, σας δίνουμε 10, πάρτε τα. Ναι. Και ένα ποσοστό μεταπόλησης 20%. Ναι. Και έκανα ψηλό μπόνους ότι αν πετύχουμε αυτό το στόχο μας με τον Ζαμπά, αυτό θα πάρετε κάτι ακόμα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ θα κάτσει στο τραπέζι. Φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Το έχουν κάνει δύσκολο πλέον το κομμάτι των πωλήσεων. Χθες διάβαζα ότι η Ατλέτικο θέλει τον Ζωάο Φέληξ της Μπενφίκα. Ο οποίος έχει ρήτρα. Το πιτσιρικά. Ναι, έχει ρήτρα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και πήγε Ατλέτικο και δίνει 126 στην Μπενφίκα, δηλαδή και 6 εκατομμύρια πάνω, mm-hmm, αρκεί να την αφήσει να πληρώσει με δόσεις, φίλε. Δηλαδή, άμα πληρώσω τη ρήτρα, πρέπει να τα βάλω όλα. Για να είναι ο παίκτης ελεύθερος. Δηλαδή πρέπει να φανταστεί τον λογαριασμό της Μπενφίκα 160 εκατομμύρια ευρώ από την Ατλέτικο και ο παίκτης ελεύθερος. Δηλαδή πρέπει να πάει εκεί, να διαπραγματευτεί μαζί της. Ναι. Και σου λέει η Ατλέτικο, εγώ σου δίνω 6 παραπάνω. Είμαι απλά. Αλλά δεν μπορώ να τα δώσω όλα μαζί. Ωραία, θα το κάνουμε τριτώσεις. 4. Ωραία. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχω πληρώσει. Κατάλαβες. Υπάρχει πλέον φαντασία σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις αγορές. Οκ. Okay. Εντάξει. Ζωάο Φέληξ που έκανε ντεμπούτο στην Τούμπα, φίλε, έτσι. Θα τα λέμε όλα. Όχι στην Τούμπα, στην ευρωπαϊκό ντεμπούτο στο Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Θυμάσαι ένα πιτσιρίκι που είχε μπει από ένα σημείο. Ναι, 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 ναι. Σταύρος, βεβαίως. Έλα ρε φίλε. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, μιλάμε για τεράστια αντιπληρωμένη. Mm-hmm. Και στον διοικητικό και στον οικονομικό απολογισμό, ένα γκρουπ ακόμα και η ΑΕΚ ακολούθησε. Υπερψήφισε τους απολογισμούς. Ένα γκρουπ μόνο με Ολυμπιακό και Άρη ήταν απέναντι. Η ψηφοφορία ήταν 59-4 και ένα παρόν. Στα 4 όχι. Τα δύο ήταν Ολυμπιακός και Άρης. Ο Άρης ο οποίος εμφανίστηκε στον οικονομικό απολογισμό απευθείας. Δεν είχε εμφανίσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Εμφανίστηκε ένας δικηγόρος, δεν έχω προλάβει τώρα να τσεκάρω γιατί ήμασταν μέσα. Νομίζω Πινίδης, αν άκουσα καλά, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο Χρήστος θα τα ξέρει αυτά καλύτερα. Ναι, ναι. Εμφανίστηκε να πει όχι στον οικονομικό απολογισμό και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η τετράδα, τέλος πάντων. Ναι. Με δύο ενώσεις πρόσθετες στον Ολυμπιακό. Είμαι εγγυημένο. Γιατί έστειχε πολύ το διάστημα, νομίζω ότι βοηθήθηκε πολύ από την τοποθέτηση Κούμπερ για τον Περέιρα και την πληρωμή του. Εκτιμώ ότι πάμε σε μια εποχή που θα ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα, είναι η αλήθεια, και θα δούμε και κατά πόσο θα αξιωμανευτεί λίγο η κατάσταση στην ΕΠΟ, μιας και μπαίνουμε σε μια περίοδο εκλογών και πολλά θα κρυφθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από εδώ. Mm-hmm. Ξενοδοχείο που γίνεται η γενική συνέλευση της ΕΠΟ. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε και στις δηλώσεις και σε ό,τι άλλο. Μάλιστα. Ωραία, Σταύρο. Ωραία, αυτό και σαν τελευταίο ρεπορτάζ έγινε. Σταύρο, ευχαριστούμε από τον Σταύρο Κούλγα που είναι στην γενική συνέλευση της ΕΠΟ. Οπότε κλείνουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα κλείσουμε, ναι. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτής που ό,τι άλλο υπάρχει από γενική συνέλευση ΕΠΟ. Θα το μεταφέρει και εκεί ο Σταύρος. Οπότε εμείς αυτά για σήμερα, έτσι, και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την γουσού της ΕΠΟ που, όπως είπαμε, βγάζει ενισχυμένο ουσιαστικά τον Βαγγέλη Γραμμένο και τη διοίκησή του, καθώς και ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός πέρασαν και μάλιστα με περισσότερο ψήφους από ό,τι πέρσι, για παράδειγμα.
Και εμείς ξανά ραντεβού εδώ τη Δευτέρα, με την ομάδα πλέον να φεύγει στην Ολλανδία. Από την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε λίγο σε μια διαφορετική κατάσταση, έτσι, και με την ομάδα στην Ολλανδία και περισσότερο προετοιμασία, πιο πολύ ποδόσφαιρο, έτσι, ναι. Και φυσικά τα μεταγραφικά, τα οποία, εντάξει, πάντα είναι σε εξέλιξη, τέλος πάντων. Οτιδήποτε συμβεί, είτε με την ομάδα μπάσκετ, ναι, ναι, βέβαια, με την επικείμενη άφηξη, δεν ξέρω αν είναι εδώ κιόλας, του κύριου Καραμάνου, με την επικείμενη άφηξη του Στοχ, με την άφηξη του Ντούγκλας Αουγκούστο, θα υπάρχουν ρεπορτάζ, θα υπάρχουν βίντεο. Γενικότερα, νομίζω θα είναι μια γεμάτη μέρα η σημερινή, εν ώψη, αυτό που είπε ο Νίκος, της Δευτέρας, όπου θα μπούμε πλέον στο κυρίως μενού της σεζόν. Ναι, και σε κάτι διαφορετικό πέρα από το καθημερινό. Γιατί είναι αλήθεια ότι από τις 11 Μαΐου και μετά, καλά τα Κόπα Αφρικα και τα Αμέρικα και όλα αυτά. Αλλά να δεις πάω στο χορτάρι. Έτσι. Σε αυτά από εμάς, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι και τις 3.